Το Ρέθυμνο είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της αποκριάς. Ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος, η οδική πρόσβαση έχει αποκατασταθεί και χιλιάδες κλίνες θα φιλοξενήσουν με τις καλύτερες προδιαγραφές τον κόσμο που θα προσέλθει για να διασκεδάσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να έλθει κανείς στο Ρέθυμνο. Όλοι οι δίωδοι από όλες τις κατευθύνσεις είναι ανοιχτές. Η πόλη λειτουργεί άψογα, άλλωστε δεν υπέστη καμία σχεδόν ταλαιπωρία από αυτή την κακοκαιρία. Είμαστε εδώ για όλη την Ελλάδα, για πολλούς, πάρα πολλούς που ζητούν ήδη να έρθουν από το εξωτερικό, με 1.200 ξενοδοχειακές κλίνες δηλωμένες, όπως για την πόλη του Ρεθύμνου και την περιφέρεια της πόλης, αλλά και πολλές ξενοδοχειακές μονάδες μέσα στα χωριά μας. Τα σώματα ασφαλείας έχουν καταρτήσει υπεύθυνα σχέδια ομαλότητας και ασφάλειας και βρίσκονται ήδη επιποδώς, ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία που χρειάζεται να υπάρχει ετοιμότητα. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση νομοθεσίας που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, τον έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου και των υπαίθριων ψυσταριών. Να συστήσουμε στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να έχουν υπομονή, να μην καταναλώσουν αλκοόλ, να ενημερώνονται μέσω των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα κεντρικά σημεία και φυσικά να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί σε άλλες χρονιές που είχαμε καύσονες τέτοια περίοδο, όπως ο περσινός Φλεβάρης για παράδειγμα, δεν είχαμε προβλήματα. Οπότε και φέτος ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ερυθρός Σταυρός, ΕΚΑΒ, ΣΥΦΑΚ θα είναι σε επιφυλακή για να βοηθήσουν σε ό,τι προκύψει, συνιστώντας την ήπια κατανάλωση αλκοόλ. Καλό είναι να προσέξουμε όλοι μας. Περισσότερο οι καρναβαλιστές, δεν χρειάζεται σόν και καλά αλκοόλ για να διασκεδάσουμε, αρκεί μια καλή παρέα. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, με ψυχραιμία να ενημερώσουμε τον τηλεφωνητή μας, ώστε να μπορέσει και εκείνος να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο. Είμαστε ξανά εδώ και φέτος, δίπλα στην κοινωνία του Ρεθύμνου και στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, παρέχοντας δωρεάν υγειονομικό υλικό στον Ερυθρό του Σταυρό για να βοηθήσει να εκτελέσει το έργο του. Ενέργεια που κάνουμε συνεργασία με την ΚΕΔΙΡ, το Δήμο Ρεθύμνης δηλαδή, τη ΣΥΦΑΚ, μοιράζοντας στους οδηγούς κυρίως ένα έντυπο 10 συμβουλών πώς μπορούν να απολαύσουν το ποτό τους χωρίς να υπάρχουν ζητήματα και ένα αλκοτέστ μιας χρήσης. Με τις καλύτερες προδιαγραφές, οι διοργανωτές περιμένουν τον κόσμο στην Κρητική Καντάδα, την παιδική και νυχτερινή παρέλαση και στις συναυλίες με τον Μπό και τον Κώστα Δόξα, το αποκορύφωμα της μεγάλης παρέλασης, την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου και τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας. Ελάτε και θα δείτε τι καλά περνάμε από το Σαββάτο το μεσημέρι με την παιδική, μετά τη νυχτερινή. Πάμε στη Μικρασιατών, ό,τι προλάβαμε να κοιμηθούμε, το πρωί ξυπνάμε και ξανασυνεχίζουμε. Εντάξει, καλό καρναβάλι. Έχουμε περίπου 14.000 καρναβαλιστές έχουμε μέχρι τώρα και οι εγγραφές συνεχίζονται, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε και αυτό το νούμερο. Το μήνυμα της εικονογράφησης είναι ότι ο χορός ενώνει τους ανθρώπους, τους τόπους, τους πολιτισμούς, ως μία κοινή και διαχρονική γλώσσα επικοινωνίας. Σας περιμένουμε όλους να ξεφαντώσουμε και να βγούμε από αυτή την κακοκυφιά που μας προκάλεσε αυτός ο κακός καιρός. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή, η ANEC Lines και η Blue Star Ferries. Χορηγή επικοινωνίας, Κρήτη TV, εφημερίδα Νέα Κρήτη.